Όσο αφορά τα δρομολόγια εσωτερικού των πλοίων της γραμμής, έχουν βγει τα θερινά. Δεν έχουν ανεβεί ακόμα στα προγράμματα, στα συστήματα, αλλά είναι έτοιμο προσέγγιση από το Υπουργείο. Να πούμε ότι επειδή δείχνει η Βόρεια Ελλάδα να έχει μια πιο μεγάλη κίνηση και είχε ήδη πέρυσι κίνηση και είχαμε πρόβλημα σε καμπίνες, σε χωρητικότητα, γκαράζ και όλα αυτά, αυξάνονται τα δρομολόγια για Βόρεια Ελλάδα. Θα έχουμε το Διαγόρα με 3 δρομολόγια την εβδομάδα καβάλα. Ακόμη ένα δρομολόγιο η Θεσσαλονίκη που όπως ανακοίνωσε και από το Υπουργείο θα συνεχιστεί και για το καλοκαίρι, για όλη τη σεζόν. Θα είναι δηλαδή 3 καβάλες, 1 Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης έχουν ανακοινωθεί και 2 από τη CJET, αντίστοιχα την άλλη εταιρεία, η οποία και αυτή θα έχει δρομολόγια με το χύπλο από Θεσσαλονίκη. Οπότε θα είναι εβδομαδιαία 3 καβάλες και 3 Θεσσαλονίκες. Ο Πειραιάς τώρα ξεκινάνε και αυτά από αρχές Ιουνίου και τα Express. Δηλαδή θα έχουμε γύρω στα 9, θα έχουμε, όχι, γύρω, ακριβώς 9 δρομολόγια την εβδομάδα Χίο Πειραιά. Με μεγάλα πλοία θα είναι το Σάμος και το Ρόδος. Δεν θα έχει κανένα, πιστεύω, και εκεί πρόβλημα κανένα, και αχωρητικότητες και καμπίνες και όλα αυτά. Και αναμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει την εξέλιξη με το Σίγρι. Ποια γραμμή θα μπει και ποιο πλοίο θα μπει. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα αυτό. Αυτά για το εσωτερικό το κομμάτι. Δείχνει μια κίνηση, όπως σας είπα, η Βόρεια Ελλάδα αρκετά αυξημένη και ιδιαίτερα έχουμε μηνύματα για πολύ προσκυνηματικό τουρισμό. Ήδη γραφεία Θεσσαλονίκη, από την Έδεσα, Βέρεια, γενικότερα από το μέρη εκεί, ζητάνε να κατεβάσουν πουλήμα με προσκυνητές. Υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στα 90% πουλήμα τη σεζόν όλοι. Τα οποία θα κατεβάσουν προσκυνητές, ενορίες για προσκυνήματα και για περιηγήσεις εδώ γενικότερα. Η κρουαζιέρα πώς πάει? Η κρουαζιέρα δεν έχει σπουδαίες αλλαγές. Θα πιστεύω ότι θα κοιμηθούμε στα περσινά επίπεδα, γύρω στα 10-15 κομμάτια θα είναι. Το πρώτο που μας έρχεται είναι το Gemini και θα είναι 23 Απριλίου, ημέρα Κυριακή, και θα είναι με Τούρκους πυρηγητές. Τα άλλα ακόμα έχουν οριστικοποιηθεί. Προσπαθούμε, γίνεται μια προσπάθεια τώρα και με τον κύριο Μπρά που έχει έρθει σχετικά με το κομμάτι της κουραζιέρας. Μήπως πιάσουμε κάποιες κουραζιέρες τελευταία στιγμή για φέτος. Γιατί προσχέτει ο προγραμματισμός είναι 2-3 χρόνια μπροστά. Μάλιστα. Πώς είναι οι τιμές των εισιτηρίων, θα μας πείτε? Οι τιμές εισιτηρίων δεν έχουν αλλάξει. Σίγουρα δεν θα γίνει αύξηση από ό,τι γνωρίζω, αλλά θα γίνει και μείωση. Θα παραμείνουν οι ίδιες στα περσινά επίπεδα. Θα έχει σίγουρα πάλι πολλές προσφορές, με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει η κάρτα στη Smile, η οποία στον επιβάτη όταν συνοδεύει αυτοκίνητο 40%. Θα υπάρχουν από Μάη-Ιούνιο τα Cosmote Deals, που είναι κάποια project που κάνει συνεργασία η Attica με την Cosmote και δίνει 1-1, δηλαδή πληρώνει του μια διαδρομή και στην επιστροφή σε δίνει δωρεάν. Υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο που μπαίνει και αυτό, ναι, είναι κάποια χρήματα τα οποία δεν χάνονται, κάποτε θα μπουν από το κράτος. Είναι μια επιστροφή χρημάτων. Έχει κάποιες σχετικές προσφορές. Όταν είναι οικογένεια, υπάρχει οικογενειακή καμπίνα ή τετράκλινη που έχει έκτος 30%. Αυτά τα οποία βοηθάνε κάπως, πιστεύω. Οι άγονες γραμμές. Η άγονη γραμμή είναι οι 2 οι καβάλες που σας είπα, που σας ανέφερα, οι οποίες θα ξεκινάνε από Ικαρία και προς τα πάνω και αντίστοιχα πίσω. Γι' αυτό βγήκαν και πολλά τα δρομολόγια με το Διαγόρα, διότι δεν θα πηγαίνει το πλοίο στον Πειραιά, θα κατεβαίνει μέχρι η Ικαρία και θα ξανανεβαίνει για Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Έχει ανοίξει η Βόρεια Ελλάδα, γιατί υπάρχει, από ό,τι καταλάβαμε, ζήτηση, έτσι, λοιπόν, και από εδώ και από εκεί. Ναι, γιατί έχει και πολύ κίνηση και η Λίμνος. Γιατί σε συνδυασμό και η Λίμνος. Είναι η Λίμνος με τη Λίμνη, Λίμνο Καβάλα και αντίστοιχα Θεσσαλονίκη. Και η Λίμνος είχε πολλή δουλειά και πέρυσι. Και γι' αυτό έχουν γίνει περισσότερα τα δρομολόγια. Θετικό είναι ότι δεν έχει επηρεάσει όλο αυτό με το πετρέλαιο και τα καύσιμα την αύξηση των εισιτηρίων. Φανταζόμαστε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Και εγώ αυτό πιστεύω, γιατί εντάξει, είχε τώρα μια μείωση το κόστος του καυσίμα. Έχει πέσει σχετικά δηλαδή με πέρυσι τέλος της σεζόν.